Οριστικό τέλο στην κατασκευή του αγωγού EastMed δίνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Με νον-πέιπερ του State Department προ την ελληνική κυβέρνηση με τυπικό αποδέκτητο Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και εξωστρέφεια του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Μπυρλή γνωστοποιούν την άρνηση τη Ουάσιγκτον να στηρίξει το εν λόγω εγχείρημα. Πάνω μοιότυπο νον-πέιπερ αναφέρουν πληροφορίε έχει αποσταλεί στο Τελαβίβα αλλά και στην Τουρκία. Εν ολίγη αυτό σημαίνει πω η υποτιθέμενη εκπέσουσα σε δισμένη από του Αμερικανού Τουρκία πήρε ακριβώ αυτό που ήθελε την ακύρωση του αγωγού. Αυτό όμω που προκαλεί κατάπληξη δεν είναι η αποτυχία ενό εγχειρήματο που εξ αρχή είχε προβλήματα οικονομική βιωσιμότητα. Η πιο σημαντική παράμετρο είναι ότι οι ΗΠΑ των Paper... αιτιολογώντα τη θέση του πέρα από τα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία, επισημαίνουν ότι η ιδέα του εν λόγω αγωγού είναι αιστεία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, παίρνοντα ξεκάθαρα τη θέση τη Τουρκία. Δηλαδή δεν θέλουν τον αγωγό για να μην ευρεάσει άγκυρα. Τα non paper είναι πάντα τα πιο επικίνδυνα έγγραφα, γιατί είναι αυτά που στην πραγματικότητα αποτελούν την πραγματική πολιτική που θα ασκήσει μια κυβέρνηση, απλά δεν έχει τη διάθεση να εκτεθεί επισήμω και δημοσίω.